μέσα από την ιστορία τους και ήμασταν οι πρώτοι που θελήσαμε η Ελλάδα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος της δεκαετίας του 70 και μετά και στην Ευρωζώνη, και η Ελλάδα και η Γαλλία έκαναν τα πάντα έτσι ώστε η κρίση της Ευρωζώνης, την οποία υπέστηκε η Ελλάδα, να μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε και η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη και η Ευρώπη να δείξει την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάω και σήμερα εδώ. Περάσαμε ένα πολύ σημαντικό στάδιο στις 13 Ιουλίου του 2015. Τώρα όμως υπάρχουν και άλλες φάσεις και άλλα στάδια στα οποία πρέπει να περάσουμε. Υπάρχει η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, όχι σαν ποσό αυτό καθεαυτό, αλλά πώς θα γίνει η εξυπηρέτηση του χρέους, έτσι ώστε να μπορέσει να το αντέξει και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος από τη μια, αλλά να ελαφρύνει και το βάρος για την Ελλάδα. Μετά υπάρχει το θέμα των προσφύγων, το οποίο ζει η Ελλάδα με ιδιαίτερη ένταση. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι πρόσφυγες που έχουν φτάσει στην Ελλάδα, και αν δεν βοηθήσουμε την Ελλάδα να φτιάξει αυτά τα κέντρα ταυτοποίησης, υποδοχής, και αν δεν μπορέσουμε να προωθήσουμε ξανά τα άτομα αυτά τα οποία δεν μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα έχουμε αποτύχει, διότι τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε μια βοήθεια για τους πρόσφυγες. Θα δοθεί αυτή η βοήθεια? Κοιτάξτε, η Ευρώπη δρά μέσω της Ελλάδας. Η Ελλάδα, αν θέλετε, είναι το χέρι της Ευρώπης. Έπρεπε να χρηματοδοτηθούν κάποια πράγματα και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να τη χρηματοδοτήσουμε για να μπορέσει να υλοποιήσει όλες αυτές τις ενέργειες και τις πράξεις. Διότι αν η Ελλάδα δεν μπορεί να υπερασπίσει τα σύνορα, εάν δεν μπορεί να υποδεχθεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, εάν δεν μπορέσει να επαναπροωθήσει αυτούς που δεν μπορούμε να δεχτούμε, τότε, όπως είπα, έχουμε αποτύχει. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα, όπως τότε με την κρίση της Ευρωζώνης, γιατί αν βοηθήσουμε την Ελλάδα, θα βοηθήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το θέμα της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα για τη δημιουργία αυτών των κέντρων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τα σύνορά μας. Και αυτό είναι η βοήθεια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Υπάρχει και ένας πολιτιστικός σύνδεσμος, μια σχέση πάρα πολύ στενή με την Ελλάδα, αλλά και μια σχέση συμφέροντος και ενδιαφέροντος, διότι η Ελλάδα είναι τα σύνορά μας και πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας μέσα από την βοήθεια προς την Ελλάδα. Είναι νομιμότατη, αν θέλετε, η βοήθεια την οποία ζήτησε η Ελλάδα. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει αυτό το βάρος, που δεν είναι βάρος, είναι υποχρέωση, θα έλεγα. Διότι αν δεν βοηθήσουμε εμείς την Ελλάδα, τότε θα πρέπει να ξοδέψουμε πολύ περισσότερα χρήματα σε άλλες χώρες για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τους πρόσφυγες. Εάν θέλουμε να έχουμε σύνορα τα οποία να είναι προστατευμένα, θα πρέπει να έχουμε μια υποδοχή οργανωμένη και αξιοπρεπή. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε και την Ελλάδα. Θα ήταν παράδοξο να θέλουμε να βοηθήσουμε την Τουρκία, γιατί και εκείνη υποδέχεται πρόσφυγες, και να μην βοηθήσουμε την Ελλάδα και να μην δείξουμε την αλληλεγγύη που στο κάτω-κάτω την αξίζει και την οφείλουμε λόγω της θέσης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητήσω με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτά είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Έχω πολλές μαρτυρίες, έχω πολλές πληροφορίες και ξέρω τι συμβαίνει αφενός, αλλά και τι πρέπει να συμβεί. Διότι δεν μπορούμε να ζητάμε από την Ελλάδα να υποδέχεται και να κρατάει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα πάνω σε νησιά τα οποία δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτά δεν προβλεπόντουσαν πριν από μερικούς μήνες, αλλά τώρα είναι πολύ επίγον το θέμα, θα έλεγα, και η επίσκεψή μου συνδέεται και με τις πρόσφατες εξελίξεις. Η Γαλλία δεσμεύτηκε να βοηθήσει την Ελλάδα και η Γαλλία μαζί με άλλες χώρες έπεισε όλα τα υπόλοιπα μέρη της Ευρωζώνης ότι είναι προς το κοινό συμφέρον όλων μας η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Πιστεύω ότι ο Αλέξης
Τσίπρας πήρε μια θαραλέα απόφαση και θα ήθελα να τη χαιρετήσω. Όμως υπάρχουν και άλλα θέματα πάρα πολύ σοβαρά, όπως είναι το θέμα των προσφύγων. Για το θέμα του χρέους, για το χρέος έχω εκφραστεί. Είναι η επόμενη φάση που θα ακολουθήσει. Ήδη περάσαμε ένα κατόφλι. Είπα ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Οι Έλληνες τις υιοθέτησαν τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υιοθετηθούν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει μια ελάφρυνση του βάρους του χρέους. Διότι εάν δεν υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ξαναβρει το δρόμο της ανάπτυξης. Γιατί προς το συμφέρον όλων μας θέλουμε να έχουμε μια οικονομικά δυναμική Ελλάδα. Για να έχει και η Ελλάδα κάποιες ελπίδες, αλλά και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. στο θέμα των προσφύγων. Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία, είναι σωστό ακόμα το σύνθημα αυτό? Ναι, είναι. Ακούσαμε λοιπόν αυτές οι δηλώσεις που γίνανε